ότι με τη στενή συνεργασία του Υπουργείου, του Δήμου και του Επιμελητηρίου θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Θα μου επιτρέψετε τώρα πριν δώσω τον λόγο και στο Γενικό Γραμματέα και στο Διευθυντή του Υπουργείου να σας πω ορισμένα ζητήματα που μας απασχολούν πέρα από τις ζώνες ηχεστικού ελέγχου, αλλά σχετίζεται με ένα κορυφαίο πρόβλημα της χώρας που είναι η ρύθμιση του χώρου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα ζητήματα της πολεοδομίας και χωροταξίας αποτελούσαν πάντα μια τροχοπέδη, θα έλεγα έναν ουσιαστικό ρυθμό καθυστέρησης των επενδύσεων της χώρας, της ανάπτυξης, των επεκτάσεων των σχεδίων πόλης, των δυνατοτήτων δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Εμείς προσπαθήσαμε τα τελευταία 2-2,5 χρόνια να διαμορφώσουμε ένα νέο θεσμικό τοπίο, το οποίο θα χρησιμοποιεί την ρύθμιση του χώρου, την πολεοδομία και τη χωροταξία ως εργαλεία ανάπτυξης και προόδου και όχι ως μηχανισμός που μονίμως θα λένε όχι και απαγορεύεται στους πολίτες και τους επενδυτές. Είχα τη δυνατότητα την προηγούμενη Παρασκευή, πριν 3 μέρες, και τη χαρά να υπογράψω ως Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τη μεγάλη αναπτυξιακή παρέμβαση που θα γίνει στη χώρα με το νέο ΕΣΦΑ, τα 15,6 δισεκατομμύρια ευρώ που θα επενδυθούν στη χώρα στα 13 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και στα 2 τομεακά. Το περιφερειακό πρόγραμμα της Πελοποννήσου έχει έναν προϋπολογισμό της τάξης των 270 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα πια έφυγε το περιφερειακό, πάει για έγκριση στις Βρυξέλλες και ταυτόχρονα στο πρόγραμμα που αναλογεί σε εμάς, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς επίσης και στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έχουμε έναν συνολικό προϋπολογισμό 5,2 δις. Αυτό σημαίνει ότι αν τα επόμενα 5 με 6 χρόνια κάνουμε μια σόφρονα πολιτική ορθολογικής αξιοποίησης αυτών των χρημάτων, μπορούμε πράγματι μια χώρα που έχει τα προβλήματα που όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, να την βοηθήσουμε να έχει μια αναπτυξιακή όθηση. Πολύ συνοπτικά πού βρισκόμαστε σήμερα. Είμαστε στο στάδιο της ολοκλήρωσης των 12 περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων για τις περιφέρειες της χώρας. Μετά από 10 περίπου χρόνια θα έχουμε στη διάθεση της περιφέρειας Πελοποννήσου και όλων των περιφερειών της χώρας τον οδικό χάρτη ανάπτυξης για την επόμενη 15ετία. Θα γνωρίσουμε δηλαδή με βάση το περιφερειακό πρόγραμμα που θα εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και θα περάσει από διαβούλευση και από τους Δήμους, θα ξέρουμε ως περιφέρεια Πελοποννήσου και ασφαλώς ως Αργολίδα και ως Άργος και ως Νάρκη όλοι οι Δήμοι, θα γνωρίσουμε πού θέλουμε να πάμε αναφορικά με τις χωροταξικές μας επιλογές. Οι μελέτες αυτές ανατέθηκαν περίπου πριν 1,5-2 χρόνια, ολοκληρώνονται τώρα και κατά συνέπεια οι πολίτες, οι επενδυτές, οι επιχειρηματίες, ο κάθε ένας από εμάς θα γνωρίσει ποιο είναι το μέλλον του τόπου του για τα επόμενα χρόνια.